Μου πει εμένα δεν γιορτάζω την εθνική επέτειο δυνατόν. Εδώ την πληροφορία. Τι έκανε για να τη γιορτάσει. Ταινία φτιάξαμε, παιδί μου, ταινία. Κάναμε εδώ την υπολογαγόνα τάσα μέσα από τα μάτια του Showbiz News. Δική μα βερσιόν, πιο καινούρια. Μην με τρομάζει και μου πει ότι έκανε και εδώ την αλήκη που γιορτάζει. Παναγία μου, όχι ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω δύο φορέ τη δουλειέ. Έχω έτοιμε, έχω έτοιμη εδώ. Άλλη, με τρομάξει σε άλλο λόγο, έχουμε έτοιμη εδώ κοπέλα. Κάτι μου λέει ότι έχω λόγο που τρόμαξα έτσι ασυναίσθητα. Κάναμε, ε? Κοίτα, μια νέα βερσιόν που είναι πιο σεξι η υπολογαγός Νατάσα. Πιο σεξι και ο Γερμανός βασανιστής είναι λίγο πιο light. Κατάλαβε έτσι. Όχι πολύ light, δηλαδή δεν παίζει και ο γαλάτσιος ο Γερμανός βασανιστή, έτσι. Μην τρελαθούμε κιόλα. Ο Αντρέας Λιώτος είναι ο Γερμανός βασανιστής και η Ζέτα Θεοδωροπούλου είναι η υπολογαγός Νατάσα. Ή θα πούνε υπολογαγός Νατόσα. Να τόσα που λένε. Υπολογαγός να τόσα. Λέει πάντως όχι. Τι, βέβαια, δεν λέει όχι. Λέει όχι η Ζέτα. Λέει, το αρπάει το όχι, το δεν καταλαβαίνει. Του λέει όχι, όχι, όχι. Τρέπει. Στο τέλος όμως υποκύπτει. Πάμε να δούμε υπολογαγό Νατάσα όπως ακριβώς δημιούργησε το Showbiz News. Μόνο εμείς κάναμε την υπολογαγό έτσι. Dieser Ausweis ist gefälscht. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου και ο Ανδρέας Λιόντος, λόγω της Εθνικής Επετείου, παίζουν μία σκηνή από την ταινία «Υπολογαγός Νατάσα». Πάμε παιδιά μου για γύρισμα! Είμαστε έτοιμοι! Ακούτε εμένα τη σκηνοθετάρα σας! 3, 2, 1, φύγαμε! Η ταυτότητα είναι ψεύτικη, πού τη βρήκες? Η ταυτότητα είναι αληθινή. Πώς λέγεσαι? Σας το είπα 100 φορές. Λέγομαι Δήμητρα Αρμάου. Όχι αυτό το όνομα. Το άλλο. Όλος ο κόσμος έχει ένα όνομα. Εσύ όμως έχεις δύο. Ένα όνομα έχω. Αυτό που γράφει ταυτότητα. Και τι γύρευες στο κάστρο? Είχα πάει περίπατο. Στις 2 ώρα τα ξημερώματα. Είμαι ρομαντική, τι να κάνουμε. Τι θα γίνει, θα μιλήσεις, να τελειώνουμε. Καθάρματα. 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 Νομίζετε έτσι εύκολα θα τελειώνουμε? Είστε γελασμένοι. Τα μέρες και τα νύχτες και το βασανιστήριο δεν έχει τελειώσει. Μου καταστρέψατε το γύρισμα! Έτσι σας είπα εγώ, μωρέ! Παιδιά, δεν τα πάτε και πολύ καλά. Παίξτε λίγο πιο ελεύθερα, πιο αυθόρμητα. Αυτοσχεδιάστε. Πάω να παρκάρω το τάν και έρχομαι να σε βασανίσω. Μίλα, λέγε παιδί μου. Πες τα όλα. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι, τα ακούς, σου λέω. Τρελαίνομαι, πες τα όλα τώρα. Αρρώστια! Θα δείξω εγώ πως είναι οι Ελληνίδες. Α, έτσι, ε. Για πες μου. Α, φτάνει! Μη μιλάς! Α. Ναι. Δεν πάμε καλύτερα να δούμε τα παρασκήνια? Θα αφήσω νερό, νεράκι! Ρε, λύπη, εμπόνεσα! Μη βάζει χέρι! Τι το παρακάτω. Νάιν! Πάμε και μία. Δεν είμαι ηρωνία, ηρωπ. Τι ουιουιου. Κοιτάζεις έτσι, εσύ είναι δικά μου παιδιά και το κοιτάω, ε.